Καλό μεσημέρι, πολύ καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφόρου. Θα έλεγα ήταν όντως ένα στραβάτσο το αποτέλεσμα με την ΑΕΣ την Κυριακή. Ένα αποτέλεσμα που αν μη τι άλλο ταρακούνησε αρκετούς. Δύο χαμένοι βαθμοί εκεί που κανείς δεν το ανέμενε με βάση την εξέλιξη και την εικόνα του αγώνα. Εντάξει, είναι αλήθεια. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί εμείς αύριο βόλεϊ έχουμε άλλο αγώνα. Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την Κυπέλλου. Και πραγματικά έχουμε γυρίσει σελίδα. Απλά θέλω να σας πω ότι χθες ο πρόεδρος κάλεσε τον προπονητή στο γραφείο του. Συζήτησαν για αρκετή ώρα και για τα προηγούμενα παιχνίδια. Ασφαλώς και για το παιχνίδι με την Αθλητική Ένωση Ζακακίου. Και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω είναι δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο ότι η ομάδα πρέπει να δουλέψει ακόμη πιο σκληρά, ακόμη πιο σοβαρά. Και το δεύτερο ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει κοντά στην ομάδα σε αυτή την σημαντική καμπή του πρωταθλήματος και ο πρόεδρος και ο προπονητής θέλουν να στείλουν αυτό το μήνυμα, ότι ο κόσμος πρέπει να είναι κοντά. Ναι. Ναι, μεν υπάρχει απογοήτευση, θα πρέπει όμως να υπάρξει και ανασύνταξη ενόψη της συνέχειας και βεβαίως το ζητούμενο είναι να δείτε και εσείς την αντίδραση από πλευράς ποδοσφαιριστών τόσο στον τέρπι του Σαββάτου με την ΑΕΚ, αλλά και ενόψη του αυριανού αγώνα με την αρχή ορόκληρης. Ναι, μεν είναι κύπελλο, ναι, μεν τις δύο ομάδες χωρίζει διαφορά, αλλά αν μη τι άλλο, αν δει κανένα στην πορεία της Αλκή Ορόκλινης, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω πολύ καλά τα έχεις πει. Εμείς έχουμε δει την Αλκή, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Γι' αυτό ξανά θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει στο αμόχωστος, να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας. Ειδικά μετά από το παιχνίδι το τελευταίο με την Αθλητική Ένωση Ζακακίου, χρειάζεται συμπαράσταση η ομάδα. Ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα και δεν θέλουμε να μας επηρεαστεί, γιατί είναι και νοκάουτ το αυριανό παιχνίδι, μην ξεχνάμε. Σίγουρα δεν είναι απογοήτευση. Δεν είναι απογοήτευση, απλά χάσατε μια μεγάλη ευκαιρία και φαίνεται αυτό και από τους αριθμούς να πιάσετε τον ΑΠΟΕΛ στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα ήταν και θέμα ψυχολογίας πώς θα αντιδρούσε η ομάδα. Ναι, νομίζω ότι περισσότερο έχουμε λυπηθεί, γιατί εκεί που λέγαμε ότι εμείς η ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ ήμασταν οι πιο σταθερές ομάδες και εμείς σαν ΑΕΛ από την πλευρά τη δική μας ήμασταν η ομάδα η οποία είχε συνεχώς ανωδική πορεία, ήρθε αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν ήμασταν όπως μας θέλει ο κόσμος και δεν ήμασταν όπως θέλει και ο προπονητής της ομάδα, την ομάδα και εμείς την ομάδα. Και δεν εκμεταλλευτήκατε την ευκαιρία να μειώσετε την διαφορά από την κορυφή αφού γνωρίζατε και το αποτέλεσμα. Χάθηκε μια ευκαιρία, αλλά ναι, ναι. Το είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι, ότι ξέρουμε πως θα έρθουν και τα δύσκολα, θα έρθουν και οι αποτυχίες στο πρωτάθλημα και είχα τονίσει ότι τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα δεν κρίνονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά τον Μάιο. Σίγουρα, ναι. Οπότε γι' αυτό επαναλαμβάνω το μήνυμα του Ανδρέα Σοφοκλέους και του Πάμπου Χριστοδούλου. Δουλειά και μόνο δουλειά, αυτό είναι το μήνυμα, κάτω το κεφάλι. Πρέπει να είμαστε σεμνοί τις επιτυχίες που έχει η ομάδα, προσγειωμένη και η σκληρή δουλειά πρέπει να συνεχιστεί. Ναι. Τώρα, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αλκή Ορόκλινης, εντάξει, τα είπαμε για τη δυναμικότητα της Αλκής, αλλά είναι και μια ευκαιρία για τον κύριο Χριστοδούλου να δώσει και χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μέχρι στιγμής αρκετό χρόνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποια υπεροψία από πλευρά ΑΕΚ. Εντάξει, ίσως να είναι και μια ευκαιρία, ναι, για κάποια παιδιά, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο υλικό που έχουμε και έχουν δείξει, κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής, είτε λίγο είτε πολύ, έχουν δείξει την αξία τους.
ίσως να είναι μια ευκαιρία, βέβαια είναι αποκλειστικά όπως πάντα θέματα του Πάνου Χριστοδούλου, το πώς θα παίξει η ομάδα μας, είτε στο αυριανό παιχνίδι, είτε στο επόμενο, είτε πώς αγωνίστηκε στα προηγούμενα. Mm. Εμείς έχουμε δύο απώλειες, είναι αυτή του Χάρη Κυριάκου και του Αγουινάλτο, δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα είναι στην αποστολή, γιατί, όπως ανακοινώσαμε. Γιατί δεν θα είναι στην αποστολή δύο ποδοσφαιριστές? Είναι τραυματίες. Δεν ήταν ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι. Mm. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Πάμπου Χριστοδούλου πώς θα παρατάξει την ομάδα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό ότι η προσοχή να είναι στραμμένη στο παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά εν ώψη του αυριανού αγώνα αναμένεται κόσμο να παρακολουθήσει την προσπάθεια της ομάδας. Ξέρουμε ότι δεν είναι από αυτά που λέμε εμπορικά παιχνίδια του αυριανού. Όμως γι' αυτό το λόγο δύο φορές προηγουμένως έχω κάνει κάλεσμα στον κόσμο. Και αυτό το κάλεσμα το κάνει και ο πρόεδρος επαναλαμβάνω και ο προπονητής. Πρέπει να έρθει ο κόσμος στο αμόχος τους να βοηθήσει την ομάδα να ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό εμπόδιο που έφερε η ισοπαλία με την ΑΕΔ και θα την ξεπεράσει αυτή τη ψυχολογική, τέλος πάντων, αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα πολύ πιο εύκολα από όλοι αν ο κόσμος είναι στο πλευρό της ομάδας. Άιστε, ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Θεοδόρη. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια και στην ΑΕΔ. Να είσαι καλά.